μορφή του περιαστικού άλθρου Ξάνθη, εντό του οποίου βρίσκονται επιχειρήσει, μονέ, εκπαιδευτικέ μονάδε, ενώ στο όριο του βρίσκεται και ο παραδοσιακό οικισμό τη παλιά πόλη τη Ξάνθη, υπαγορεύουν έναν ιδιαίτερο χειρισμό τη αντιπυρική του προστασία. Γι' αυτό το λόγο και αποφασίστηκε στο αρμόδιο συντονιστικό όργανο τη Περιφερειακή Ένωτα Ξάνθη να απαγορεύεται η κυκλοφορία κυρίω οχημάτων μέσα σε αυτό, αλλά ακόμα και πεζών αν χρειαστεί, μόνο όταν οι καιρικέ συνθήκε είναι πολύ επικίνδυνε, σύμφωνα πάντα με την κρίση και τα δεδομένα τη πυροσβεστική υπηρεσία. Το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης συνεδρίασε εκτάκτως με αποκλειστικό θέμα σήμερα το ενδεχόμενο απαγόρευσης κυκλοφορίας όταν οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που επιτρέπουν αυτή την απαγόρευση στο περιαστικό άλσος της Ξάνθης. Ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες που μπορεί να απαγορεύσουν μια τέτοια απαγόρευση? Στη δική μας γλώσσα θα λέγαμε όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες μετρούμε με δείκτες επικινδυνότητας, όπως λέμε, 1, 2, 3, 4 και 5 που είναι ο καταληκτικός, ας πούμε, δείκτης επικινδυνότητας. Έχει να κάνει κυρίως, όπως σας είπα, με τις καιρικές συνθήκες, με την θερμοκρασία και πάνω απ' όλα με τους ανέμους που πνέουν εκείνη τη χρονική στιγμή κατά την οποία εμείς χαρακτηρίζουμε την επικινδυνότητα με δείκτη 1, 2, 3, 4 και 5, όπως σας είπα. Η αποφάση κατά κάποιο τρόπο ή οι εισηγήσεις που πέσαν στο τραπέζι ήταν ότι η απαγόρευση πρέπει να κατά κάποιο τρόπο να εφαρμοστεί είναι στους δείκτες 4 και 5. Ο δείκτης 5 μόνο να επενθυμίσω στους συμπολίτες μας ότι αφορά, είναι ένας δείκτης που χτυπάνει συναγερμοί πλέον στα κόκκινα και είναι οι πάντες έξω και σε πλήρη επιφυλακή θα λέγαμε. Το ίδιο συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό αλλά εξίσου σημαντικό και στο δείκτη 4. Άρα λοιπόν στο δείκτη επικινδυνότητα 4 και 5, η εισήγηση όλων των φορέων είναι να επιβληθεί η απαγόρευση κυκλοφορίας και στον δείκτη 3, όπου η επικινδυνότητα πάλι χαμηλώνει αλλά είναι εξίσου σημαντική, κατόπιν εισήγηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Ξάνθης, δηλαδή μετράει, θα λέγαμε, ή αξιολογεί την κατάσταση και ανάλογα εισηγείται. Βέβαια, όπως είπα και άλλη φορά σε παλιότερες δηλώσεις μου, το περιαστικό άλσος της Ξάνθης έχει την ιδιαιτερότητα ότι εκεί μέσα λειτουργούν πέρα από επιχειρήσεις και εκπαιδευτικές μονάδες, εκκλησιαστικές μονές, όπου φυσικά ανθεί, θα λέγαμε, και ο τουρισμός, ο θρησκευτικός ή άλλου είδους, με πολλούς περιπατητές, με πολλούς εισόδους και εξόδους σε πολλά σημεία, με κεντρική οδό διέλευσης οχημάτων, πεζών, φορτηγών και πάσης φύσεως αυτοκινούμενων έτσι, οχημάτων, με αποτέλεσμα αυτό να αυξάνει και την επικινδυνότητα με την έννοια ότι δεν μπορείς να εξασφαλίσεις όσο θα επιθυμούσες την επιτήρηση και τη φύλαξη αυτού του τεράστιου, θα λέγαμε, δάσους. Έτσι λοιπόν πολλές φορές είμαστε στη δυσάρεστη θέση να επιβάλλουμε, όχι εμείς, αλλά κατόπιν εισήγησης οι φορείς, οι αρμόδιοι, την απαγόρευση κυκλοφορίας, κυρίως τα οχήματα, για ευνόητους λόγους. Ποιοι είναι οι ευνόητοι λόγοι? Όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι υψηλός, λέμε ότι άρα οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν, τουλάχιστον σε ό,τι έχει σχέση, ή μάλλον ευνοούν σε ό,τι έχει σχέση με την έναρξη πυρκαγιάς. Έχουμε υψηλή θερμοκρασία, αρκετά έντονο αέρα και ο κάθε περιπατητής, χωρίς να έχει την πρόθεση, από μια λάθος κίνηση μπορεί να αποτελέσει το σημείο έναρξης πυρκαγιάς, χωρίς φυσικά, όπως είπα, να το θέλει. Και όσο περισσότεροι κυκλοφορούν μέσα στο περιαστικό ή σε αυτόν τον χώρο όπου οι συνθήκες ευνοούν την έναρξη πυρκαγιάς, τόσο αυξάνει η επικινδυνότητα ή η πιθανότητα το να έχουμε πυρκαγιά. Άρα με την απαγόρευση κυκλοφορίας, τουλάχιστον των οχημάτων, ελαχιστοποιούμε τις πιθανότητες ή μικραίνουμε τις πιθανότητες να έχουμε μια πυρκαγιά. Είναι και συνδυασμός και άλλων πραγμάτων, και αυτό συζητήσαμε. Ο συνδυασμός είναι ο καλός καθαρισμός του δάσους, η περισυλλογή των πεφοβελώνων, ο υπόροφος να καθαριστεί καλά, σημεία τα οποία γυτνιάζει το δάσος με το άλσος, με κατοικημένες περιοχές, κατοικίες και λοιπά, με την παλιά πόλη, Σαμακόβ και λοιπά, να γίνει κάποιος καλός καθαρισμός, κλάδεμα των δέντρων και όλα αυτά, είναι προληπτικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να δουν σοβαρά οι φορείς που είναι αρμόδιοι ή συναρμόδιοι στη λήψη αυτών των προληπτικών μέτρων, ώστε να ευκολύνεται και το δικό μας έργο και παράλληλα να
επιτρέπεται σε εισαγωγικά, ας μου επιτραπεί η φράση, τους πολίτες να διαβαίνουν, να περιπατούν στο δάσος απρόσκοπτα, τουλάχιστον βλέποντας ότι παίρνονται και αυτά τα προληπτικά μέτρα τα οποία πρέπει να πάρθουν. Μιλάμε για καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, αλλά μην τρομάζουν οι πολίτες όμως ότι αμάν μέχρι τον Οκτώβριο θα υπάρχει. Δεν υπάρχει απαγόρευση τώρα, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Η στατιστική έχει δείξει ότι ελάχιστες είναι οι φορές ή οι μέρες στις οποίες μπορούμε να ανησυχούμε έντονα. Κάθε μέρα πρέπει και οφείλουμε να ανησυχούμε εμείς ως φορέας κατασταλτικός ή αυτός ο οποίος έχει αναλάβει την πυροπροστασία της περιοχής. Αλλά οι ενδεικτικές, θα λέγαμε, οι χρόνοι και οι ημερομηνίες στις οποίες ανησυχούμε δεν είναι πάρα πολλές, ώστε να μπορούμε να μιλάμε, ας πούμε, για αυτήν την απαγόρευση κυκλοφορίας. Ο φορέας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για να επιβάλλει αυτήν, είναι η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, κατόπιν βέβαια διαλόγου, συζήτηση μαζί μας. Και εμπλέκονται, δυστυχώς ή ευτυχώς, στην εφαρμογή αυτής της απαγόρευσης και άλλοι φορείς, έτσι όπως είναι το Δασάρχειο, όπως είναι η αστυνομία κυρίως, για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσουμε. Ένας πνεύμονας πρασίνου ιδιαίτερου φυσικού κάλους, που από τη μία θα πρέπει να προστατευτεί κατά την αντιπυρική περίοδο που ήδη διανύουμε, χωρίς όμως περιττές απαγορεύσεις που θα στερούσαν σε ξανθιώτες και επισκέπτες την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό για να απολαύσουν τη φύση που περιβάλλει την Ξάνθη.